Στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος κολύμβησης ανεβαίνει ο Κριστιαν Γκολομέευ κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο στην διοργάνωση που διεξάγεται στην Κουαντζού της Νότιας Κορέας. Ο Έλληνας πρωταθλητής που ανδρώθηκε στο άθλημα στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και στα σωματεία του Όφη και κυρίως του Κόη στον σημερινό τελικό τερμάτισε δεύτερος με χρονο 2145 μαζί με τον Βραζιλιάνο Μπρούνο Φράτους πίσω από τον Αμερικανό Caleb Ντρέσελ που πήρε το χρυσό με 21-04 που αποτελεί και ρεκόρ αγώνων. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία με τον Κριστιαν Γκολομέευ να γίνεται μόλις ο δεύτερος Έλληνας κολυμβητής που κερδίζει μετάλλιο σε παγκόσμιο 14 χρόνια μετά το χρυσό του Άρη Γρηγοριάδη στα 50 μέτρα ύπτιο το 2005 στο Μόντρεαλ. Ο κολυμβητής του Άκη Οικονόμου έχει πλέον καταξιωθεί ανάμεσα στην ελίτ του αγωνίσματος έχοντας τρεις συνεχόμενες παρουσίες σε τελικούς παγκοσμίων πρωταθλημάτων και τέσσερι σε ευρωπαϊκά όπου πέρυσι στη Γλασκόβη, κατέκτησε και πάλι το ασημένιο μετάλλιο ωστόσο συγκλονίζει η ιστορία της ζωής του καθώς είναι ένας μαχητής από τα πρώτα λεπτά που είδε το φως της ζωής στον τοκετό η μητέρα του έχασε τη ζωή της αλλά ο ίδιος επέζησε και σε ηλικία δύο ετών ταξίδεψε από την Βουλγαρία με τον πατέρα του Τσέτσο Γκολομεύ στο Ηράκλειο. Ο Τσέτσο εργάστηκε ως προπονητής και ο ιός Κριστιάν ακολούθησε τα χνάρια του στην πισίνα. Δυστυχώς όταν ο Κριστιάν ήταν 17 ετών ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο και ο ίδιος αποφάσισε να μετακομίσει σε συγγενείς του στην Αθήνα για να συνεχίσει την κολύμβηση αγωνιζόμενος στον Εθνικό Πυραιός, υπό την καθοδήγηση του Άκη Οικονόμου. Λίγου μήνε αργότερα ήρθε η πρόσκληση για να φοιτήσει με υποτροφία στη ΣΥΠΑ, στο Πανεπιστήμιο τη Αλαμπάμα. Κάπου εκεί η κολυμβητική του καριέρα εκτοξεύτηκε και σήμερα ήρθε για τον 26χρονο πρωταθλητή και μαχητή τη ζωή η μεγαλύτερη επιτυχία, το ασημένιο παγκόσμιο μετάλλιο. Στι δηλώσει του δεν ξέχασε όσου τον στήριξαν, αλλά και τον πατέρα του, τον αίμνηστο Τσέτσο Γκολομέευ, στον οποίο αφιέρωσε το μετάλλιο και βάζει πλέον πλώρη για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Τα συγχαρητήριά τους για την τεράστια επιτυχία του Κριστιαν Κολομέευ απέστειλαν ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ενώ ο Υφυπουργός επικοινώνησε άμεσα με την ελληνική αποστολή στην Νότιο Κορέα και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα τους προσκάλεσε άπαντες στο γραφείο του.